Για έκτη φορά ξεσπά φωτιά στο δάσος της Κέρης, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρχών για να προλάβουν τυχόν πύρινο όλεθρο, με το Δήμο Μαλεβιζίου να κάνει ξεκάθαρα λόγο για εμπρισμό. Μέχρι τώρα και από τις προηγούμενες φωτιές που έχουμε εικόνα, είναι ξεκάθαρα εμπρισμός, δεν είναι τυχαίο. Και πριν από μήνες πανομοιότυπο ήταν το σκηνικό και πάλι στο δάσος της Κέρης, με τον διοικητή των πυροσβεστικών δυνάμεων του Ηρακλείου να ξεσπά για τους εμπριστές που έχουν βάλει στο στόχαστρο τον τόπο. Αυτό εδώ μέρα μεσημέρι είναι εμπρισμός. Είναι καθαρός εμπρισμός. Γιατί, ποιος θα κερδίσει από αυτή την υπόθεση? Ποιος, να το κάνουμε ένα βοσκοτόπι όλο? Πρόβλησε το αυτό και να δώσει νερό. 6 φωτιές σε 4 μήνες στο ίδιο σημείο. Όπως μαρτυρούν τα γεγονότα, πρόκειται για οργανωμένο σχέδιο εμπριστών, οι οποίοι με ακριβείς και χειρουργικές κινήσεις χτυπούν σε μια περιοχή ιδιαίτερης ομορφιάς. Επιλέγουν ημέρες με ισχυρούς ανέμους ή επιχειρούν να δράσουν όταν η πυροσβεστική υπηρεσία παλεύει με γιγάντιες πυρκαγιές. Επανειλημμένως έχουμε αυτή τη χρονιά κάποιες εκδήλωσεις πυρκαγιών στην Κέρη. Διενεργείται προανάκριση, υπάρχουν ομάδες περιφρούρησης. Εντείνουμε την προσπάθεια. Θα εντείνουμε την προσπάθεια προς το ανακριτικό γραφείο. Αναλυτικά, η πρώτη φωτιά ξέσπασε στις 21 Ιουνίου, όταν οι πυροσβέστες είχαν να αντιμετωπίσουν τη μεγάλη πυρκαγιά στις Μαλάδες. Η δεύτερη στις 28 Ιουνίου. Η τρίτη στις 16 Ιουλίου, όταν υπήρχε ταυτόχρονα το μεγάλο πυρηνό μέτωπο στο Νότιο Ρέθυμνο. Ακολουθούν εστίες στις 8 Σεπτεμβρίου, καθώς και στις 12 και 21 Οκτωβρίου. Το φθινόπωρο τουλάχιστον 3 φορές. Μιλάνε για εμπρισμό ή κάτι? Ναι, για εμπρισμό. Αυτή τη φορά 50 πυροσβέστες με 15 οχήματα, εθελοντές και η άμεση κινητοποίηση του Δήμου Μαλεβιζίου πρόλαβαν τα χειρότερα, με αποτέλεσμα η φωτιά να περιοριστεί γρήγορα. Η ανησυχία όμως για ενδεχόμενο επόμενο χτύπημα των εμπριστών δεν κρύβεται. Κάνουμε περιπολίες μέσα στο δάσος, οι οποίες όμως πρέπει να αυξηθούν για να καταφέρουμε να σώσουμε αυτό το πνεύμονα οξυγόνου που έχουμε στο Δήμο μας. Το επόμενο διάστημα το θέμα της Κέρης θα τεθεί και πάλι στο επίκεντρο σε σύσκεψη του Δήμου Μαλεβιζίου με τη συμμετοχή αστυνομίας και πυροσβεστικής.